Είναι τα podcast της Athens Voice. And along with it has come a new freedom of expression. Ζήσε με αγάπη με την Ξένια Κουρτογλου, προσωποκεντρική σύμβουλος ψυχικής υγείας, life and business coach, συγγραφέας. Στη σημερινή εποχή των κοινωνικών και επαγγελματικών δικτύων, η προσωπική σας προβολή είναι σημαντική για την πορεία και την επιτυχία σας. Και γι' αυτό σήμερα θα μοιραστώ 5 μυστικά που αν τα υιοθετήσετε θα μπορέσετε να προβληθείτε θετικά σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Η προσωπικότητά σας και η κοινωνική και επαγγελματική σας φήμη είναι σημαντικοί παράγοντες για την εξέλιξη, την επιτυχία και την ευημερία σας και αποτελούν ένα πρώτο θεμέλιο λίθο για καλές προσωπικές, κοινωνικές και επαγγελματικές σχέσεις. Στο νούμερο 1, να είστε αυθεντικοί. Το πρώτο μυστικό για να αρέσετε στους άλλους είναι να είστε ο εαυτός σας, να λειτουργείτε αληθινά, ειλικρινά και να μην μπαίνετε σε ρόλους για να δείξετε κάτι άλλο από αυτό που είστε. Αυτό για να το πετύχετε χρειάζεται να αποδεχτείτε τον εαυτό σας όπως είστε, με τα καλά σας και με τις αδυναμίες σας. Θυμηθείτε πως η αυθεντικότητα, το να μην φοβάστε να τσαλακωθείτε λέγοντας την αλήθεια σας, είναι και το νούμερο 1 μυστικό της γοητείας. Στο νούμερο 2, να κρατάτε χαμηλό προφίλ. Ακόμα κι αν είστε πολύ πετυχημένοι ή έχετε να δείξετε πολλά επιτεύγματα και έργα, μη βιάζεστε να τα φωνάζετε και να τα διατυμπανίζετε. Μια σχετικά σεμνή ή ήσυχη στάση είναι προτιμότερη, γιατί αυτό που είστε θα φανεί στην πορεία. Δεν χρειάζεται να κάνετε προσπάθειες να το αποδείξετε και συνήθως ή θα μιλήσει κάποιος άλλος για σας ή και τα έργα σας από μόνα τους. Στο νούμερο 3, φροντίστε την παρουσία σας μπαίνοντας σε ένα χώρο. Όταν μπαίνετε κάπου, ασχοληθείτε με τη μη λεκτική σας επικοινωνία, τη στάση του σώματος, την ενέργειά σας, αυτό που εκπέμπετε να είναι θετικό και λαμπερό. Αυτό θα το πετύχετε κάνοντας θετικές σκέψεις για τους άλλους ανθρώπους που βρίσκονται στο χώρο και μιλώντας μαζί τους με αυθεντικό ενδιαφέρον. Δώστε τους την ευκαιρία να σας μιλήσουν για εκείνους. Ακούστε με προσοχή και να έχετε πάντα μαζί σας επαγγελματικές κάρτες ώστε να αποκτήσετε και να διατηρήσετε νέες επαφές. Στο νούμερο 4, μιλήστε με θετικό αλλά όχι υπερβολικό τρόπο για σας. Αν σας ρωτήσουν, δώστε κάποιες πρώτες πληροφορίες για σας και τη δουλειά σας, χωρίς υπερβολές, και φροντίστε να δώσετε την ευκαιρία μιας επόμενης συνάντησης όπου μπορείτε να πείτε περισσότερα. Με άλλα λόγια, κρατήστε μέτρο, χωρίς ούτε να υποτιμάτε, ούτε να κομπάζετε για σας και τη δουλειά σας. Και ακόμα, φροντίστε να μιλάτε με σταθερή φωνή που να βγάζει σιγουριά, αυτοπεποίθηση και βεβαιότητα για αυτά που λέτε, αποφεύγοντας εξειδικευμένες ορολογίες και ξενικούς όρους. Και στο νούμερο 5, αναζητήστε και εστιάστε στα θετικά των άλλων. Οι άνθρωποι πάντα συμπαθούν εκείνους που τους αντιμετωπίζουν με θετικό τρόπο, που βρίσκουν κάτι καλό να πούν είτε για εκείνους είτε για άλλους ανθρώπους, συνήθως κοινούς γνωστούς. Έχετε πάντα τη δυνατότητα να χαμογελάσετε και να βρείτε κάτι όμορφο να πείτε, φροντίζοντας να είναι αληθινό, αποφεύγοντας τα υπερβολικά ή ψεύτικα κοπλιμέντα. Είμαι η Ξένια Κουρτογλου, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά. Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.